Η γιορτή αυτή πραγματοποιείται για 5η συνεχή χρονιά και δύναται να θεωρηθεί πλέον θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τους παλιούς φίλους και συνοδοιπόρους που τα τελευταία χρόνια στηρίζουν το εγχείρημα αυτό, αλλά και όλους τους νέους φίλους που αποδέχθηκαν την πρόσκληση σε αυτό το καλλιτεχνικό ταξίδι. Η ιδέα της γιορτής αυτής που δειλά ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια ανήκει στον καλλιτέχνη Κοσμά Κρούσο, ο οποίος κάθε χρόνο καταθέτει την ψυχή του στην ύλη προκειμένου να περάσει τα δικά του μηνύματα μέσω της τέχνης του. Μηνύματα κυρίως ανθρωπιστικά, αφού το επίκεντρο της τέχνης του είναι ο άνθρωπος. Τα προβλήματα που καθημερινά τον ταλανίζουν και επιχειρεί μια πρόταση επιστροφής στην πρωταρχική μορφή αγνότητας. Ο Κοσμάς Κρούσος, όπως κάθε αυθεντικό τέκνο της τέχνης, δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο κάθε προβληματισμός που αποτυπώνεται στην ύλη και ο πυρετός της δημιουργίας ξεκινά. Ο χρόνος χάνει την αξία του. Η κούραση γίνεται μια συνεχής κατάσταση και το σώμα αγόκιστα παλεύει με το άψυχο υλικό που περιμένει καρτερικά την πνοή ζωής που ο καλλιτέχνης θα του δώσει. Η στιγμή της λύτρωσης έρχεται με τη γέννηση του έργου, την ολοκλήρωσή του, και είναι αυτή που απαλύνει τις πληγές του σώματος και της ψυχής. Ποια είναι όμως αυτή η κινητήριος δύναμη που ενεργοποιείται ξανά και ξανά ώστε η δημιουργία να συνεχίζεται? Ένα ερώτημα που ίσως πάρει την απάντησή του απόψε. Τη χαρά της τέχνης μπορεί κάποιος να την αισθανθεί σε διάφορες μορφές. Έτσι, η φετινή δεκέρα, ακολουθώντας το ύφος των προηγούμενων ετών, δεν θα μπορούσε να μην πλαισιωθεί από χορό. Φέτος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη γιορτή μας τη Σχολή Χορού Art and Style Dance School, ιδιωτική ερασιτεχνική αναγνωρισμένη σχολή χορού από το ελληνικό κράτος της Όλγας Γαλιατσάτου. Μεγάλη αγκαλιά που θα τον σηκώσει όταν πέσει, που θα τον γεμίσει με ελπίδα όταν αυτός θα έχει απογοητευθεί. Η τέχνη. Πράγματι, για κάθε καλλιτέχνη που σέβεται την τέχνη, αυτή θα του ανταποδώσει αυτόν τον σεβασμό, ανοίγοντας τα φτερά της προστατευτικά από πάνω του και θα του δώσει τη δύναμη να συνεχίσει να παλεύει. Θα του δώσει την έμπνευση και θα του απαλύνει τις σωματικές αλλά και ψυχικές πληγές του κάματού του. Έτσι και ο Κοσμάς Κρούσος αναζήτησε με σεβασμό στην τέχνη μία αγκαλιά. Κρύφτηκε πίσω από το μεγάλο της πέπλο και έτσι πορεύεται, δεχόμενος την αγάπη της και αναζητώντας σε αυτήν την πηγή της δικής του δύναμης. Μάνα, φύση, τέχνη. Τρεις μητέρες, τρεις πηγές δύναμης, τρεις αγκαλιές ανοίγουν τα φτερά τους στα παιδιά τους χωρίς να ζητούν τίποτα παραπάνω από σεβασμό και αγάπη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη και τις τρεις αυτές αγκαλιές και οφείλουμε να τις δεχθούμε. Σίγουρα θα μας το ανταποδώσουν. Το επόμενο παιδί της συντροφιάς μας που επί σειρά ετών πλαισιώνει μουσικά τη Βεγγέρα έχει επιλέξει την αγκαλιά της μουσικής και η πορεία της δικαιώνει την επιλογή της αυτή. Για το παιδί αυτό, τα χρώματα είναι τα πλήκτρα, τα μάτια είναι η αρμονία και η ψυχή είναι το πιάνο με τις κορδές του. Πρόκειται για την Εμιλία Βιβλάκη και θεωρώ πως δύο λόγια για τη σημαντική της πορεία στον χώρο της μουσικής είναι απαραίτητα.
η Εμιλία Βιβλάκη με πολυετή σπουδές στη μουσική και συγκεκριμένα σε πιάνο και φωνητική, αποτελεί ένα από τα πολλά υποσχόμενο παιδί της Κεφαλονιάς. Η νεαρή Κεφαλονίτισσα σήμερα, παράλληλα με τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συνεχίζει να μελετά μουσική στο ΟΔΙΟ της ίδιας πόλης, ενώ συμμετέχει και σε κλειστές συναυλίες και live. Από ό,τι ονειρεύεσαι, μες στα χέρια μου τα κοιμάσαι. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι. Πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι, μες στα χέρια μου τα κοιμάσαι. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Γνήσιος υπηρέτης του ανθρωπισμού. Ο καλλιτέχνης μας καλεί και φέτος να αφουγκραστούμε τα μυστικά νοήματα της τέχνης και να επιλέξει ο καθένας μας τελικά ποια θα είναι η αγκαλιά αυτή που θα τον περιβάλλει δίνοντάς του δύναμη. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλέσω τον καλλιτέχνη μας, τον Κοσμά τον Κρούσο, για τον οποίο θα παρακαλούσα ένα θερμό χειροκρότημα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι για το έργο μου. Τα είπε τόσο ωραία η Δήμητρα. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να ονοματίσετε το έργο και θα επιλέξουμε το αυτό που πιστεύουμε ότι ταιριάζει περισσότερο. Θα ήθελα να δώσω μια ανθοδέσμη στη Δήμητρα, γιατί 5 χρόνια παρουσιάζει τα έργα μου και όλες τις δουλειές μου. Ευχαριστώ. 5 γαρίφαλα, 5 βεγγέρες. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε όμορφα αυτή τη γιορτή μας με μουσική. Εμιλία Βιβλάκη και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού στη Βεγγέρα του 2020. Βασίλης Ολέκας, ένας κορυφαίος καλλιτέχνης, είναι εδώ μαζί μας και θα είναι τις 22 Αυγούστου, την Πέμπτη, στο Κάστρο. Θα μας χαρίσει μια ξέχαστη βραδιά. Ελπίζω να σας δούμε όλους εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχάσετε να ονοματίσετε το έργο.